Φανερωμένης μας συγκεντρώνει πάλι εδώ, όπως κάθε χρόνο. Είναι η έκφραση της ευλάβειάς μας προς την Παναγία. Η ευλάβεια όμως δεν σταματά, δεν πρέπει να σταματά σε μια απλή παρουσία, σε μια Θεία Λειτουργία, ή σε μια ακολουθία που τελείται κατά τη διάρκεια του οκταημέρου. Το μήνυμα που εκπέμπει αυτή η εορτή της Παναγίας είναι το μήνυμα απελευθέρωσης. Απελευθέρωσης από την αμαρτία. Για όσες φορές εμείς δεν πήραμε στα σοβαρά αυτό το μήνυμα, να ζητήσουμε συγγνώμη και έλεος από τον Κύριο, ομολογώντας την αμαρτία μας και λέγοντας «Ομολογώ στον παλοδύναμο Θεό και εσάς αδελφοί, ότι πολύ αμάρτησα με σκέψεις, με λόγια, με έργα και παραλήψεις. Αμάρτησα, αμάρτησα, πάρα πολύ αμάρτησα. Γι' αυτό ειδικεύω την Αγιεμάρτυρον Μαρία, όλους τους αγγέλους και τους αγίους και εσάς αδελφοί, να προσευχηθείτε για μένα στον Κύριο και Θεό μας. Ο παντοδύναμος Θεός ας μας ελεήσει, ας συγχωρήσει τις αμαρτίες μας και ας μας οδηγήσει στη ζωή την αιώνια. Αμήν. Christ,
του κόσμου, χορήγησέ μας χάρη στη μεσητεία της υπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας, την οποία τιμούμε με τον τίτλο της Φανερωμένης, να διαφυλάξουμε άθικτο το δώρο της ελευθερίας των τέκνων σου, το οποίο αποκτήσαμε με τίμημα το Σταυρό, για να το υπερασπιζόμαστε και να το διαδίδουμε σε όλα τα έθνη, δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού του Υιού σου, ο οποίος είναι Θεός και μαζί με σένα και το Άγιο Πνεύμα ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Ανάγνωσμα από το βιβλίο της Ιουδίθ. Τότε ο Μέγας Αρχιερέας Ιωακείμ και το Συμβούλιο των Πρεσβυτέρων του Ισραήλ που κατοικούσαν στην Ιερουσαλήμ ήρθαν να δουν τις ευεργεσίες που ο Κύριος έκανε για τον Ισραήλ και να δουν την Ιουδίθ και να υποβάλουν τα σέβη τους. Μόλις μπήκαν στο σπίτι της, όλοι μαζί της απίφθηναν λόγια ευλογίας και αναφώνησαν. «Εσύ είσαι η δόξα της Ιερουσαλήμ, είσαι το κάθημα του Ισραήλ, είσαι η τιμή του λαού μας. Όλα αυτά τα έκανες με το χέρι σου. Έξοχα έπραξες για τον Ισραήλ και γι' αυτά ο Κύριος ευαρεστήθηκε. Να είσαι πάντοτε ευλογημένη από τον παντοδύναμο Κύριο». Όλος ο λαός είπε «Αμήν». Τότε η Ιουδίθ είπε «Θα ψάλω στο Θεό μου άσμα νέο. Κύριε, είσαι μεγάλος και ένδοξος, θαυμαστός στην ισχύ, ανυπέρβλητος. Ας σου είναι υποταγμένη όλη η κτήση σου, γιατί εσύ είπες και όλα δημιουργήθηκαν. Απέστειλες το πνεύμα σου και κατασκευάστηκαν και κανένας δεν μπορεί να αντισταθεί στη φωνή σου. Λόγος του Κυρίου». Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Ο Κύριος ευσπλαχνίζεται το λαό του που τον σέβεται. Κοίταξε με προσοχή
αυτή την ταπείνωση της βούλης Του. Είδω από τώρα όλες οι γενναίες θα με μακαρίζουν. Ο Κύριος Άγιο είναι το όνομά Του. Σε γενναίες και γενναίες το έλεος Του απλώνεται σε όσους Τον φοβούνται. Ο Κύριος σκόρπισε υπερηφανούς στις σκέψεις των καρδιών τους. Άρχοντες απ' τους θρόνους τον καθαίρεσε και ταπεινούς ανύψωσε. Πεινασμένους με αγαθά τους γέμισε και τους πλούσιους καινούς τους έδιωξε. Ο Κύριος εσπλαχνίζεται, το λαό Του πουρτασέτεται. Βοήθησε τον Ισραήλ το δούλο Του, εφημούμενος το έλεος Του, που όπως είχε υποσχεθεί στους πατέρες μας, θα έδειχνε στον Αβραάμ και στους απογόνους του αιώνια. Ο Κύριος εσπλαχνίζεται, το λαό Του πουρτασέτεται. Ανάγνωσμα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους. Αδελφοί, σκέφτομαι πράγματι ότι δεν είναι αντάξια τα παθήματα του τωρινού καιρού για να συγκριθούν με τη μελλοντική δόξα που πρόκειται να μας αποκαλυφθεί. Γιατί η πλάση περιμένει με μεγάλη λακτάρα τη φανέρωση των παιδιών του Θεού. Επειδή η πλάση έχει υποταχθεί στη ματαιότητα, όχι με τη θέλησή της, αλλά εξαιτίας εκείνου που την υπέταξε και τρέχει την ελπίδα ότι και αυτή η ίδια η πλάση θα ελευθερωθεί από τη δουλεία της φθοράς για να εισέλθει στην ελευθερία της δόξας των παιδιών του Θεού. Γνωρίζουμε πράγματι ότι όλη η πλάση μαζί στενάζει και αισθάνεται τους πόνους του τοκετού μέχρι τώρα. Και όχι μόνο η πλάση, αλλά και εμείς οι ίδιοι που έχουμε τον πρώτο καρπό του Πνεύματος και εμείς οι ίδιοι μέσα μας στενάζουμε, περιμένοντας την υιοθεσία και την απολύτρωση του σώματός μας. Διότι με την ελπίδα έχουμε σωθεί. Ελπίδα όμως που φαίνεται δεν είναι ελπίδα. Αυτό που βλέπει κάποιος μπορεί να το ελπίζει. Αν όμως ελπίζουμε εκείνο που δεν βλέπουμε, το προσμένουμε με υπομονή. Λόγος του Κυρίου. Ευχαριστούμε, Κύριε. Όρθιοι. Αλληλούια, 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 επειδή πίστεψες, Παρθένε Μαρία, έτσι εκπληρώθηκε σε σένα
ο λόγος του Κυρίου. Αλληλούια, 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 αλληλούια. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Ανάγνωσμα από τον κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Τον καιρό εκείνο στέκονταν κοντά στο σταυρό του Ιησού η μητέρα του, η αδελφή της μητέρας του, η Μαρία, η γυναίκα του Κλοπά και η Μαρία η Μαγδαληνή. Ο Ιησού λοιπόν όταν είδε τη μητέρα του και τον μαθητή που αγαπούσε να στέγεται δίπλα της, λέει στη μητέρα του «Γυναίκα, αυτός είναι ο γιος σου». Μετά λέει στον μαθητή «Αυτή είναι η μητέρα σου». Και από εκείνη την ώρα ο μαθητής την πήρε στο σπίτι του. Λόγος του Κυρίου. Νομίζω ότι γνωρίζετε, διότι η εφημερίδα μας πολλές φορές έχει γράψει στο πρόγραμμα της σημερινής πανήγυρης τονίζεται αρκετά τα πανό που βλέπετε αναρτημένα τόσο μπροστά στο ναό όσο και εδώ στο βάθος του Αναγγέλου. Νομίζω επομένως να γνωρίζετε ότι ο Άγιος Πατέρας ο Πάπας Βενέδικτος 16ος από τον περασμένο Νοέμβριο με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την έναρξη της δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου του Βατικανού και 20 χρόνων από την έκδοση της κατήχησης της Καθολικής Εκκλησίας κήρυξε το έτος της πίστεως που θα αρχίσει στις 11 Οκτωβρίου και θα τελειώσει στις 24 Νοεμβρίου του 2013 με σκοπό την αναζωογόνηση της πίστης στην ζωή των χριστιανών. Ήδη ο Άγιος Πατέρας εξέδωσε μια εγκύκλιο επιστολή, όπως και η Σύνοδος της Ιεραρχίας μας, δίνοντας συγκεκριμένες οδηγίες για να ζήσουμε έντονα αυτό το έτος της πίστεως ως Καθολική Εκκλησία στην Ελλάδα και να αναζωογονήσουμε την πίστη μας εδώ στη Σύρο στις 14, 15 και 17 Οκτωβρίου θα πραγματοποιήσουμε ένα επιμορφωτικό σεμινάριο για να αρχίσουμε να εμβαθύνουμε περισσότερο όλοι μαζί
το θέμα της πίστης. Εγώ επωφελούμαι σήμερα της πανήγυρης της Παναγίας της Φανερωμένης για να σας παρουσιάσω την Παναγία ως υπόδειγμα πίστης για όλους εμάς, ώστε να ζούμε αυθεντικά και με συνέπεια την χριστιανική μας πίστη. Μάλλον, θέτω υπό την προστασία της αυτό το έντος της πίστεως και την παρακαλώ να ζητά από τον Θεό να αυξάνει την πίστη όλων των χριστιανών. Όμως, νομίζω ότι πρώτα πρέπει να διευκρινίσω τι είναι η πίστη και ιδιαιτέρως τι είναι η χριστιανική πίστη. Δεν είναι σπάνιο να ακούμε να λένε «εγώ πιστεύω» και στην ερώτηση «τι πιστεύεις» να σου λένε «πιστεύω σε μια ανώτερη δύναμη που κυβερνά τα πάντα». Εγώ σας λέω ότι αυτή δεν είναι πίστη στο Θεό. Δεν είναι θρησκευτική πίστη. Μπορεί να είναι πίστη σε κάποιο στοιχείο της φύσης, όπως παραδείγματος χάρη στον κεραυνό, στον ηλεκτρισμό, σε τόσα άλλα, αλλά δεν είναι πίστη στο Θεό. Δεν έχει καμία σχέση με την θρησκευτική πίστη. Ή ακόμη σε όποιον λέει «εγώ πιστεύω», στην ερώτηση «τι πιστεύεις» να σου λέει «πιστεύω ότι υπάρχει Θεός». Και πάλι σας λέω αυτή δεν είναι χριστιανική πίστη. Να πιστεύεις μόνο ότι ο Θεός υπάρχει δεν αλλάζει τίποτα στη ζωή σου. Μια διευκρίνηση ακόμη, την οποία τονίζει τόσο ο Άγιος Πατέρας στην εγκύκλειό του, όσο και οι επίσκοποι της Ελλάδος στην επιστολή που κυκλοφορήσαμε για αυτό το έτος. Είναι ότι η πίστη δεν είναι μόνο μια απλή διανοητική αποδοχή μερικών αληθιών, αλλά είναι κυρίως η αποδοχή ενός προσώπου. Είναι η προσωπική συνάντηση με τον Θεό στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ναι, μεν διανοητικά πιστεύουμε τις αλήθειες τις οποίες διδάσκουν οι εκκλησίες μας, παραδείγματος χάρη γύρω από τη δομή της εκκλησίας, γύρω από τα μυστήρια, και δυστυχώς είναι αυτές που μας χωρίζουν, διότι σε μερικές από αυτές οι εκκλησίες μας διαφοροποιούνται, αλλά ούτε αυτές αποτελούν κατά βάθος την χριστιανική πίστη. Η πίστη του χριστιανού δεν περιορίζεται να πιστεύει μερικές αλήθειες, ούτε να πιστεύει μόνο ότι ο Θεός υπάρχει. Ο χριστιανός πιστεύει ότι ο Θεός τον αγαπά και επομένως εμπιστεύεται σε Αυτόν, εγκαταλείπεται σε Αυτόν, στηρίζεται σε Αυτόν, επειδή ξέρει ότι τον αγαπά. Ξέροντας ο χριστιανός ότι ο Θεός τον αγαπά, η ζωή του παίρνει μια άλλη μορφή. Η σχέση του με τον Θεό γίνεται μια σχέση φιλίας και αγάπης. Η αγάπη γεννά την εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη δέχεται το σχέδιο που ο Θεός έχει για Αυτόν, τόσο στα ευχάριστα όσο και στα δυσάρεστα γεγονότα της ζωής, ακόμη και αν δεν καταλαβαίνει το σχέδιο αγάπης που ο Θεός έχει πάντοτε για Αυτόν. Αυτού του είδους είναι η πίστη της Παναγίας. Θαυμάστε την Παναγία. Είναι το πιο έξοχο, το πιο ωραίο, το πιο αγαπητό
πλάσμα του Θεού. Υπερέχει όλων των πλασμάτων. Είναι πρικισμένη με εξαιρετικό βαθμό με τη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού αποτελεί το μερίδιο που έβαλε ο Θεός για να γίνει η Παναγία αντάξια μητέρα του γιού του. Ενώ η πίστη αποτελεί το μερίδιο που έβαλε η Παναγία για να ανταποκριθεί στη χάρη του Θεού. Σήμερα, ατενίζοντας την Παναγία, ας συνεχίσουμε να την κοιτάζουμε για να δούμε πώς η Παναγία έζησε την πίστη της στην καθημερινότητα και τι συνεπέφερε για την Παναγία να ζει με πίστη στο Θεό. Δεν χρειάζεται, αδέρφια μου, να έχουμε θεολογικές γνώσεις για να το καταλάβουμε. Φτάνει να ανοίξουμε το Ευαγγέλιο και από εκείνα τα λίγα περιστατικά που μας προσφέρει για την Παναγία θα δούμε ότι η πίστη, έτσι όπως την έζησε η Παναγία, είναι η ολοκληρωτική και ελεύθερη εγκατάλειψη του ανθρώπου στο Θεό. Η αποφασιστική στιγμή πίστης ήταν την ημέρα του Ευαγγελισμού. Όταν η Παναγία μπροστά στην πρόταση που της έκανε ο άγγελος να γίνει μητέρα του Θεού, εκείνη εγκαταλείπεται ολοκληρωτικά στο Θεό, δηλώνοντας «Είμαι η δούλη του Κυρίου. Ας γίνει το θέλημά του σε μένα όπως το είπες». Δηλαδή, υπογράφει μια λευκή κόλλα, αφήνοντας ελεύθερο το Θεό να γράψει ό,τι ήθελε για αυτήν. Τον εμπιστεύτηκε. Αυτό το «ας γίνει σε μένα όπως είπες» αποτελεί το αποκορύφωμα της πίστης της Παναγίας. Αλλά πετέλεσε και το ξεκίνημα με το οποίο άρχισε όλη η πορεία της προς το Θεό. Σε αυτή την πορεία της με τρόπο ολότερα ιδιαίτερα και πραγματικά ηρωικό θα πραγματοποιηθεί η υπακοή την οποία υποσχέθηκε. Αυτή η υπακοή πίστης εκ μέρους της σε όλη τη ζωή της θα έχει και οδυνηρές συνέπειες. Θα τη δούμε πολλές φορές στη ζωή της, παρόλο που δεν θα έχει λόγο να ελπίζει να στηρίζει την ελπίδα της στον Θεό και να πιστεύει. Δηλαδή να συνεχίζει να εμπιστεύεται στο Θεό. Ειδικά σε μερικούς σταθμούς αυτής της πορείας η ευλογία και η μακαριότητα που της αναγγέλθηκε θα δοκιμάσει πόσο ανεξερεύνητες είναι οι κρίσεις και πόσο ανεξιχνίαστοι οι δρόμοι του Θεού. Αλλά η Παναγία σταθερά σε κάθε στιγμή θα συνεχίσει να εμπιστεύεται το Θεό. Βασίζοντας έστω και στο ύφος της πίστης, δεχόμενη πάντοτε και ολοκληρωτικά όλα όσα καθορίστηκαν στο θεϊκό σχέδιο για αυτήν. Και συγκεκριμένα, μετά τον Ευαγγελισμό, έζησε τη γέννηση του Ιησού, που έγινε σε κατάσταση έσχατης φτώχειας. Χρειαζόταν μεγάλη πίστη για να πιστεύει ότι το παιδί της είναι γιος του Θεού. Ενώ ο άγγελος της είχε πει ότι το παιδί σου θα βασιλεύσει και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος, όταν έβλεπε το παιδί της ακουμπισμένο σε ένα παχνί επάνω σε άκυρα, θα μπορούσε να πει ένας βασιλιάς δεν γεννιέται σε μια σπηλιά στάβλο. Μετά τη γέννηση θα ακούσει από τον γέροντα Σιμεών αυτό το παιδί σου θα είναι αιτία πολλοί να σωθούν και άλλοι να χαθούν.
την καρδιά σου θα την διαπεράσει το σπαθί του πόνου. Μπορούσε να πει, Ελισάβε, γιατί μου είπες ότι είμαι ευτυχισμένη γιατί πίστεψα. Εγώ βλέπω ότι επειδή πίστεψα, μπήκα σε μια περιπέτεια από την οποία δεν ξέρω πώς θα βγω. Ακόμη η Παναγία θα γνωρίσει την προσφυγιά. Για σκεφτείτε πόσο θα έτρεμε η καρδιά της όταν της είπαν ο Ηρώδης ψάχνει να σε βρει. Θέλει να σκοτώσει το παιδί σου. Φύγε στην Αίγυπτο. Πήγαινε να το κρύψεις. Ακόμη σκεφτήκατε ποτέ πόση πίστη χρειαζόταν η Παναγία εκείνα τα 30 χρόνια της ιδιωτικής ζωής του Ιησού. Η Παναγία έβλεπε το παιδί της, το μωρό της, το αγοράκι της, το νεαρό, το νέο, τον άνδρα, να μην ξεχωρίζει σε τίποτα από τους άλλους. Περνούσαν τα χρόνια και δεν έβλεπε τίποτα που να επιβεβαίωνε τις υποσχέσεις που ο άγγελος της είχε κάνει την ημέρα του Ευαγγελισμού. Δεν υπήρχε ίχνος ότι θα γίνει βασιλιάς. Δεν άλλαξε ούτε η οικονομική της κατάσταση. Μια κατάσταση βεβαίως τίμιας ζωής, αλλά και ζωής φτώχειας. Ο Ιησούς να δουλεύει σαν απλός εργάτης. Σκεφτείτε πόση μεγάλη πίστη είχε η Παναγία για να ζει αυτό το μυστήριο του Θεού κρυμμένο στον Ιησού Χριστό, αν και ζούσε στο πλευρό του. Κάτω από την ίδια στέγη, μόνο η πίστη. Αυτή η ολοκληρωτική εγκατάλειψη στο Θεό την στήριζε. Αλλά εκεί που δοκιμάστηκε τρομερά η πίστη της, είναι στα πόδια του Σταυρού του Ιησού. Στον Ευαγγελισμό είχε ακούσει τις υποσχέσεις. Θα είναι μεγάλος. Ο Κύριος ο Θεός θα του δώσει το θρόνο του Δαβίδ του πατέρα του. Θα βασιλέψει για πάντα. Η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος. Και να όμως τώρα όρθια, όπως το ακούσαμε στο Ευαγγέλιο, να στέκεται στα πόδια του Σταυρού και να βλέπει να διαψεύδονται ολότελα τα λόγια εκείνα. Ο γιος της αγωνιά επάνω στο Σταυρό, σαν κατάδικος, περιφρονημένος, εγκαταλειμμένος, τελείωσε, ξεψύχησε. Πότε θα βασιλέψει? Εδώ η πίστη της φτάνει σε βαθμό ηρωισμού. Στέκεται στα πόδια του Ιησού, στα πόδια του Σταυρού, δυνατή σαν βράχος. Ήταν τελείως βέβαιη πως ο Θεός που της έκανε την υπόσχεση είχε και τη δύναμη να την εκπληρώσει, παρόλο που έβλεπε η υπόσχεση να διαψεύδεται από την ανθρώπινη λογική εφόσον βλέπει τον γιο της νεκρό. Τι άλλο να περιμένει? Και όμως εκείνη συνεχίζει να πιστεύει ότι ο Θεός θα εκπληρώσει ό,τι είχε υποσχεθεί. Εγκαταλείπεται στο Θεό, χωρίς όρους. Έμεινε κάτω από το Σταυρό μέχρι το τέλος. Μέσω αυτής της πίστης συμμετείχε στο λυτρωτικό έργο του γιού της και εδώ σε προβάλλει πλέον το μεγαλείο της Παναγίας. Εδώ αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε τα λόγια της Ελισάβετ προς την Παναγία όταν της είπε «Ευτυχισμένη εσύ διότι πίστεψες». Ευτυχισμένη.
όχι επειδή θα καλοπερνάς, αλλά ευτυχισμένη διότι εξαιτίας της πίστης σου μπόρεσες να συμβάλεις στη λύτρωσή μας, συμμετέχοντας στο λυτρωτικό έργο του Υιού του Θεού. Αδέρφια μου, τα εγκόμια μας σήμερα λοιπόν προς την Παναγία της αξίζουν. Και ευγνωμοσύνη της τα απευθύνουμε, διότι με την πίστη της συνέβαλε στη δική μας λύτρωση. Και γι' αυτό με ευγνωμοσύνη την ευχαριστούμε. Αμήν. Αδελφοί αγαπητοί, με το μυστήριο του βαπτίσματος αναγεννηθήκαμε για να βαδίζουμε στη νέα ζωή, υπηρετώντας στον Θεό μέσα στην Αγία Καθολική Εκκλησία. Γι' αυτό σας ερωτώ, πιστεύετε στον Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, πλάστη του ουρανού και της γης? Ναι. Πιστεύετε στον Ιησού Χριστό, τον μονογενή Υιό του Θεού και Κύριό μας, που γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία, σταυρώθηκε και ενταφιάστηκε, αναστήθηκε από τους νεκρούς και κάθεται στα δεξιά του Πατέρα? Το Άγιο Πνεύμα, την Αγία Καθολική Εκκλησία, την Κοινωνία των Αγίων, την Άφεση των Αμαρτιών, την Ανάσταση των Νεκρών, τη ζωή την αιώνια? Ναι, πιστεύω. Αμήν. Και τώρα, αδελφοί αγαπητοί, γνωρίζοντας πόσο μας αγάπησε ο Θεός Πατέρας, ώστε να μας στείλει τον Υιό Του ως λυτρωτή και ελευθερωτή, αλλά και μέσω της Αϊπαρθένου Μαρίας να θελήσει να μας ελευθερώσει, να ελευθερώσει τους σκλαβωμένους και εξαπλωμένους χριστιανούς, ας τους ζητήσουμε να επικρατήσει πάνω στη γη ο σεβασμός της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, ο άνθρωπος να σταθεί ειλικρινά προς τον Θεό λέγοντας, μέσω της Θεοτόκου λύτρωσέ μας Κύριε από κάθε κακό. Μέσω της Θεοτόκου λύτρωσέ μας Κύριε από κάθε κακό. Για να απλωθεί ανεμπόδιστα επάνω στη γη το λυτρωτικό και απελευθερωτικό μήνυμα του Ευαγγελίου, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Μέσω της Θεοτόκου λύτρωσέ μας Κύριε από κάθε κακό. Για να κατανοήσουν οι κυβερνήτες των λαών ότι με το πνεύμα του σταυρωμένου και αναστημένου Χριστού μπορούν να κυβερνήσουν καλύτερα και να υπηρετήσουν αποτελεσματικότερα την ανθρωπότητα, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Μέσω της Θεοτόκου λύτρωσέ μας Κύριε από κάθε κακό. Για να υπάρχει φροντίδα για όλους τους ανθρώπους, ώστε να απολαμβάνουν τα αγαθά της ισότητας, μόρφωσης, εργασίας, υγείας, αλλά και να γνωρίσουν την αλήθεια για το νόημα και το σκοπό της ζωής τους, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Μέσω της Θεοτόκου λύτρωσέ μας Κύριε από κάθε κακό. Για όλους εμάς, να ανταποκρινόμαστε πρόθυμα στη φροντίδα της Παναγίας, η οποία μας προτρέπει στην πίστη, την πιστότητα και την υπακοή προς το θέλημα του Θεού, όπως αυτό μας παραδόθηκε από τον Χριστό και τους Αποστόλους Του, μέσα στην Αγία Γραφή και τη ζωντανή παράδοση της Εκκλησίας, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Μέσω της Θεοτόκου λύτρωσέ μας Κύριε από κάθε κακό. Θεέ Πατέρα, ο οποίος θέλησες να ξαναδώσεις τον άνθρωπο την πρώτη του αξιοπρέπεια,
μην επιτρέπεις να παρασύρονται τα παιδιά σου από ιδεολογίες ατομισμού και επανάστασης προς το θέλημά σου, αλλά να εμπιστεύονται το Ευαγγέλιο και να ακολουθούν με εμπιστοσύνη και πιστότητα τον Ιησού Χριστό, ο οποίος επειδή υπάκουσε σε σένα, όχι μόνο σταυρώθηκε αλλά και αναστήθηκε και τώρα ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Τον παντοδύναμο Θεό Πατέρα να δεχτεί τη θυσία την οποία του προσφέρουμε. Ας δεχτεί ο Κύριος από τα χέρια σου αυτή τη θυσία, προς δόξαν του ονόματός σου, προς όφελο δικό μας και όλης της Αγίας σου και της θυσίας. Με αγαλίαση σου προσφέρουμε, Κύριε, την δοξαστική αυτή θυσία στην εορτή της μητέρας του γιού σου, και σε οικετεύουμε η ευχαριστία την οποία τελούμε
να προωθήσει το έργο της απολυτρωσέως μας για του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Ο Κυρίος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άσιον και δίκαιο. Πραγματικά είναι άξιο και δίκαιο, καθήκον ιερό και σωτήριο, παντού και πάντοτε να σε ευχαριστούμε, Κύριε, Πατέρα Άγιε, Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε. Σύμφωνα με το θαυμαστό σχέδιο της Θείας σου πρόνοιας, ένωσες άρρηκτα την Παρθένο Μαρία με την λυτρωτική αποστολή του Υιού σου. Μητέρα στοργική στην ταπεινή φάτνη, στάθηκε δίπλα στο σταυρό γενναιόδορη σύντροφος, στα αγιά πάθη του γιού της. Ανυψωμένη στην ουράνια Ιερουσαλήμ, συνεχίζει το έργο της δίπλα στον βασιλέα της δόξας, ως συνήγορος στην υπηρεσία της σωτηρίας μας. Με μητρική φροντίδα σκύρε πάνω στα αδέλφια του γιού της και με ρημνά να συντριβούν τα δέσμα της κλαβιάς της αμαρτίας, ώστε να αποκτήσουν την πλήρη ελευθερία σώματος και πνεύματος. Γι' αυτό ενωμένοι με τους αγγέλους και τους αγίους, εξηγούμε στο πρόσωπο του ελευθερωτή και λυτρωτή Χριστού το έργο της ευσπλαχνίας σου και ψάλλουμε αδιάκοπα τον ύμνο της δόξας σου. Άγιος, Άγιος, κάθε αγιοσύνης. Καταγίασε λοιπόν σε παρακαλούμε αυτά τα με την δρόσο του πνεύματός σου, ώστε να γίνουν για μας το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος όταν παραδινόταν θεληματικά στα Άγια Πάθη του, έλαβε τον άρτο και αφού σε ευχαρίστησε, τον τεμάχησε και τον έδωσε στους μαθητές του λέγοντας: «Λάβετε, φάγετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το σώμα μου, το υπέρ ημών παραδιδόμενο». Κατά τον ίδιο τρόπο, μετά από το δείπνο, έλαβε το ποτήριο
και αφού σε ευχαρίστησε πάλι το έδωσε στους μαθητές του λέγοντας «Λάβετε και πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το ποτήριο του αίματος μου, το της καινής και αιωνίου διαθήκης, το ημερημών και πολλών εκκοινωμένων, εις άφεσιν αμαρτιών, τούτο πείτε, εις την ερμην ανάγνηση». Μυστήριον πίστεως. Κάθε φορά που τρώμε αυτόν τον αρτό και πίνομε από αυτόν τον κύριο, τον θάνατο σου Κύριε αναγγέλλουμε έως ότου έρθεις. Τελώντας λοιπόν την ανάπνιση του θανάτου και της Αναστάσεως του Υιού σου, σου προσφέρουμε, Κύριε, τον άρτο της ζωής και το ποτήριο της σωτηρίας και σε ευχαριστούμε, διότι μας αξίωσες να παριστάμεθα ενώπιον σου και να σε υπηρετούμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Οικετευτικά σε παρακαλούμε με την κοινωνία μας στο σώμα και στο αίμα του Χριστού, το Πνεύμα το Άγιο να μας ενώσει σε ένα σώμα. Στείλε μας το Πνεύμα σου, Κύριε. Στείλε μας το Πνεύμα σου, Κύριε. Ενθυμίσου, Κύριε, την Εκκλησία σου, η οποία απλώνεται σε όλη τη γη. Τελειοποίησέ την στην αγάπη μαζί με τον Πάπα Βενέδικτο, τον Επίσκοπό μας Φραγκίσκο και όλο τον κλήρο. Ενθυμίσου το λαό σου, Κύριε. Ενθυμίσου το λαό σου, Κύριε. Ενθυμίσου επίσης τους αδελφούς μας οι οποίοι κοιμήθηκαν με την προσδοκία της Αναστάσεως και κάθε άνθρωπο ο οποίος αποδήμησε ελπίζοντας την ευλαχνία σου και δέξω αυτούς στο φως του προσώπου σου. Ενθυμίσου τους νεκρούς μας, Κύριε. Ενθυμίσου τους νεκρούς μας, Κύριε. Όλους εμάς σε παρακαλούμε, ελέησέ μας, ώστε με την υπεραγία Θεοτόκο και υπαρθένου Μαρία, τους Αγίους Αποστόλους και όλους τους Αγίους, οι οποίοι ανά τους αιώνες σου ήταν ευάρεστοι, να αξιωθούμε να συμμετέχουμε στην αιώνια ζωή. Εσένα να υμνούμε και να δοξάζουμε, δια του Ιησού Χριστού του Υιού σου. Ενώσε μας όλους, Κύριε. Ενώσε μας όλους, Κύριε. Αυτού και με ταυτού και εν αυτού. Είσαι τον Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, εν τη ενότητη του Παναγίου Πνεύματος, πάσα τιμή και δόξα αποδίδεται εις τους αιώνας των αιώνων.
υψώσουμε το νου μας, την καρδιά μας, συμβολικά μην τρέπεστε να υψώσουμε και τα χέρια μας και να ευχαριστούμε τον ουράνιο Πατέρα μας, λέγοντας «Πάτερ ημών, εν εις ουρανείς, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άτον ημών των επιούσιων δώσει νυν σήμερον, και άφεσι νυν τα οφείλματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν στους μέλες ημών, και εμείς ελέγχεις ημάς εις πειρασμών, αλλά είσαι ημάς από τον πονηρού». Ελευθέρωσέ μας, σε παρακαλούμε Κύριε, από κάθε κακό. Και χάριζε στις ημέρες μας την ειρήνη. Βοήθησέ μας να απαλλαγούμε για πάντα από την αμαρτία και να μένουμε ακλόνητοι σε κάθε δοκιμασία, προσδοκώντας την εκπλήρωση της μακάριας ελπίδας και την έλευση του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα μας. Στις αμαρτίες μας, αλλά την δύστη της Εκκλησίας σου και σύμφωνα με το θέλημά σου δόριζέ της ειρήνη και ενότητα, εσύ ο οποίος ζεις και βασιλεύεις στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Η ειρήνη του Κυρίου να είναι πάντοτε μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. Την αγάπη μας, την ενότητά μας, την διάθεσή μας και την πρόθεσή μας να δημιουργούμε ειρήνη στο περιβάλλον όπου ζούμε, να την εκφράσουμε με μια συμβολική πράξη με τον διπλανό μας. Αυτό που σας φορνήγω,
μυστήρια τα οποία λάβαμε, Κύριε, ανάδειξέ τα σε πηγή του ελέγχου σου, ώστε να ζούμε στη νέα ζωή την οποία μας δόρισε ο Λυτρωτής του κόσμου, ο οποίος για μας σταυρώθηκε και αναστήθηκε και τώρα ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Αυτό το Σαββάτο, 29 Σεπτεμβρίου, αρχίζει το κατηχητικό έτος για την καλλιέργεια της πίστεως των παιδιών μας. Στα δύο κατηχητικά κέντρα, Αγίου Γεωργίου στην Ερμούπολη και Αγίου Παύλου στην Ποσειδονία. Η κατηχητική διδασκαλία αρχίζει στις 11 το πρωί. Θα μεταφέρουμε το εικόνισμα της Παναγίας μέσα στο ναό της, όπου θα μπορέσουμε να την ασπαστούμε. Φεύγοντας, μην παραλείψετε να παραλάβετε από αδελφούς μας που θα τα μοιράζουν ένα δίπτυχο με το εικόνισμα του Ιησού Χριστού που θα αποτελέσει το σύμβολο του έτους της πίστεως. Το εικόνισμα αυτό προέρχεται από τον ναό Μαρτωράνα της Σικελίας, της πόλεως Κεφαλούς. Είναι ένα ψηφιδωτό. Η εκκλησία ανήκει στην ελληνόριθμη, στην κοινότητα των ελληνορύθμων καθολικών της Σικελίας. Μέσα στο δίπτυχο είναι τυπωμένο το σύμβολο της πίστεως που από τους πρώτους αιώνες οι πατέρες της εκκλησίας φρόντισαν με αυτό να διατυπώσουν τα σπουδαιότερα σημεία της πίστεώς μας, ώστε κάθε χριστιανός να γνωρίζει πού βασίζεται η καθημερινή ζωή του. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα. Το όνομα του Κυρίου ας είναι ευλογημένο. Από τώρα και πάντοτε. Βοήθειά μας στο όνομα του Κυρίου. Ο οποίος έφτασε τον ουρανό και τη γη. Ήθελα να σε ευλογήσει ο Παντοδύναμος Θεός, ο Πατέρας και ο Υιός και το Άγιο. Αμήν. Χορεύεστε στην ειρήνη και στην αγάπη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η Παναγία να είναι βοήθειά μας. Και εύχομαι και του χρόνου όλοι εδώ, γεροί και δυνατοί. Oh,